Παλαμάκι είναι η κλακέτα. Ναι. Και τι κάνεις παλαμάκι. Τι θες να κάνω έτσι. Τι έχει πάθει με τα μαλλιά σου σήμερα. Έχω βάλει πυλό. Ωραία, με τα έτσι σου κάνω. Δεν σου πιάνω τα μαλλιά. Πεινάρω, μα. Πάω. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς είστε λοιπόν. Ένα διαφορετικό βίντεο από την επανακυκλοφορία του YouTube καναλιού μου. Είσαι ο πρώτος καλεσμένος μου αφού ξαναξεκίνησε το YouTube μου. Ωραία, γούρι φέρνω εγώ. Αλήθεια. Ναι, δηλαδή, εγώ δεν πάω στα σπίτια και στα κανάλια YouTube γύρω φέρνω και πηγαίνω φέρνω γούρι. Και σπάτε ρόδια. Έχω κάνει vlog το οποίο έχετε δει κόσμο, αλλά να κάτσουμε και να κάνουμε collab, έτσι λέγεται στη σωστηνολογία. Collab, collaboration. Collab, μου έρχεσαι collab στο χωριό σου. Λοιπόν, έτσι λέγεται στο YouTube. Collab, αυτό είναι με ωμέγα. Καλό. Έλα, ωραία, ήταν. Τραβατέ. Λοιπόν, καλό. Ο Λάμπρος είναι ο πρώτος μου καλεσμένος. Τον έχετε ζητήσει πάρα πολύ ανεξαρτήτου YouTube. Μόνιμα ρωτάτε για το Λάμπρο, είναι η αγάπη σας. Ναι. Ή η μισή τον κράζετε και μου λέτε γιατί ήσουν με αυτόν. Συμπαθούμε επειδή σου με το λάβω. Εδώ σε αυτό το κανάλι βρίζουμε γιατί στα άλλα βρίζουμε. Ναι, βρίζουμε. Αλλά αν νιώσω ότι βρίζει πολύ, θα βάλω μπιπ. Δεν θα βρίσω πολύ. Ναι. Λοιπόν, επειδή ο Λάμπρος θα έρχεται κατά καιρούς να κάνουμε πραγματάκια, γιατί έχουμε μια ωραία χημεία. Κάνουμε δεν ωραία συμφωνήσαμε πράγματα. Τώρα. Είπαμε δεν ένα χιλιάρικο για ένα βίντεο. Τι, ψέματα. Τρία αυτά. Είναι. Αυτά ψέματα. Μίλες τέτοια. Τι να λέω. Γιατί οι άλλοι θα. Ναι, γιατί οι άλλοι θα έρχονται και θα μισθάνε χιλιάρικα ξαφνικά. Έτσι πρέπει. Γιατί τόσα βγάζει, τόσα δίνει. Πάρτε ένα μήνυμα. Ωραία, λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Το Λάμπρο τον έχετε συνηθίσει σε όλες τις δουλειές του να είναι ο σοβαρός τύπος που έχει πάρα πολλές γνώσεις, που κάνει και το χιούμορ του τόσο όσο και που σχολιάζει την επικαιρότητα. Τον έχετε δει ποτέ να βάφει. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, σήμερα θα με βάψει, γι' αυτό είμαι έτσι το καημένο, γιατί έχω βάλει τα. Για να του έχω καθαρό το πρόσωπο. Είμαι άβαυτη και θα με βάψει εσύ, να ξέρεις. Αυτό δεν ήταν στη συμφωνία μας. Το μαθαίνεις τώρα. Εγώ νόμιζα ότι ήρθαμε να πούμε δύο μαλακίες. Όχι, είτε. Αυτό ήταν ένα trend για πολλά χρόνια, σίγουρα δύο χρόνια, το οποίο, τι να σας πω τώρα, παντού έβλεπες My Boyfriend Does My Makeup. Α, κάπου το είχα δει αυτό. Σε ένα ξένο. Μου το έχεις δει εσύ που δεν βλέπεις YouTube. Ναι, από σένα το είχα δει. Ωραία, λοιπόν, My Boyfriend Does My Makeup και ποτέ στη ζωή μου δεν έχω δει My Ex Does My Makeup. Γι' αυτό είμαι πρωτοπόρος. Πόσο χαμηλά θα πέσουμε. Πόσο χαμηλά θα πέσουμε για ένα view. Ναι, ναι. Οπότε λοιπόν ο Λάμπρος χωρίς κανέναν απολύτως λόγο θα με βάψει. Δεν θα γίνει. Μα τι ξέρω, ρε. Τι να σε βάψει. Για να βάψει κάτι πρέπει να ξέρει. Ωραία, λοιπόν. Οι άλλοι, πρώην λέω. Όχι, δεν είχαν ιδέα. Α, δεν είχαν ιδέα. Τι τα κάνανε κόλλο. Λοιπόν, εγώ σου έχω φέρει πράγματα τα οποία πιστεύω με αυτά μπορείς να ασχοληθείς, μπορείς να καλλιτεχνήσεις. Δεν θα σου πω το τι, πού χρησιμεύει τι. Επειδή έχουμε βαφτεί και μια φορά ζωή μας στην τηλεόραση, ξέρω τι είναι τι. Καλά, περίπου. Έχεις κάποια που τώρα μπορεί να μην τα ξέρεις ακριβώς. Ναι, ξέρω πάνω κάτω τι είναι τι, αλλά δεν ξέρω πώς μπαίνουν, τι κάνουν. Δεν τα βάζουμε το δάχτυλο, τα βάζουμε τα πινέλα. Μια χαρά. Μπορείς να μην χρησιμοποιήσει καν τα πινέλα. Δεν με πειράζει καθόλου. Εγώ στα έχω όλα εδώ, κάνω ό,τι θέλεις. Το μόνο που θα σου λέω είναι ότι ξέρεις, μην χρησιμοποιήσει ένα και μου πει φτάνει. Θα σου πω ότι ξέρεις κάτι, έχουμε και για τα φρύδια. Δεν θα σου πω ποιο είναι. Ένα πρωινό look. Όχι, δεν θα κάνουμε νου make-up. Θες παραμονή πρωτοχρονιά. Ό,τι γουστάρεις εσύ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μην κουράζουμε άλλο τον κόσμο. Κοίταμε, τι πιστεύω ότι ξεκινάμε τώρα εδώ. Βάζει μια βάση, βάση, γιατί κάποιοι δεν βάζουν βάση. Όλα θα τα βάλουμε. Όλα θα τα βάλουμε. Ναι, ναι, όλα. Έχεις και primer εδώ να ξέρεις. Αυτά είναι. Primer, το primer φαντάζομαι ότι είναι πρώτο, ξεκινάμε με αυτό. Είναι ναι, βάση. Ναι. Καλό. Ναι. Δεν θα σου πω τι είναι βέβαια. Άλλο Illuminating primer. Skin primer. Αυτό α, δηλαδή λαμπεί. Ό,τι θες, να με κάνεις να λάμπω. Αυτό το βάζουμε με το δάχτυλο ή το βάζουμε με το. Ό,τι θέλεις, χρυσό μου πλάσμα. Δεν το βάζουμε με πινέλο. Λέω ότι έχω δει τα. Βάλτο μου όπως θες. Βάλτο μου όπως θες, δεν ακούει τώρα. Όταν το βάλεις, θα σου πω τι κάνει αυτό μετά. Ωραία, περίμενα. Παντού δεν το βάζουμε. Σαν τηλεακή γραμμά. Ναι, ωραία. Ας το βάλω εγώ παντού. Ωραία, και. Αυτό λοιπόν τι κάνει. Αν το βάλεις κάτω από το make-up, σου κάνει και καλά ότι λάμπεις. Αν βάλεις λίγο make-up. Εσύ, επειδή σε κόβω, θα βάλεις πολύ. Το βάλεις, δεν το βάλεις. Ωραία. Πολύ λάμψη, φοβερή, ε. Καλά μιλάμε. Τώρα πας για εκπομπή. Έλα, ωραία είναι. Ναι, πολύ. Αν ήταν στα καλά της το δέρμα μου, ωραία θα ήμουν. Πολύ καλός είσαι. Έχω κάνει εγώ. Λοιπόν. Μπράβο σου. Μετά προφανώς βάζουμε. Θα βάλω μια πούδρα. Πρώτα πούδρα, ωραία. Λοιπόν, οι πούδρες. Δεν σου λέω ποιες είναι. Πάρα ποιες. Φαντάζομαι ποιες είναι τώρα. Και αυτή είναι πούδρα και αυτή είναι πούδρα. Σωστό, μου λέγε. Περίμενε. Three steps to sculpt. Face sculpting palette. Περίμενε. Πού λέει visage. Ωραία. Αυτό είναι σκιά, εντάξει, ξέρει εδώ είμαστε ζάχαροι. Αυτό όμως είναι πουδρά. Δεν θα σου πω. Ρωτάω, ρε φίλε, να μαθαίνω. Γιατί μπορεί να μου βγει σε καλό αυτό το βίντεο και να το κάνω επάγγελμα. Τώρα αυτό, όχι. Δεν μόνο είναι. Αν μου πει, το μόνο που θα σου πω εγώ. Α, περίμενε, ρε, αυτά εδώ τι είναι. Περίμενε. Setting powder. Έλα, ρε. Powder. Baking powder. Εδώ, σφουγγαράκι. Μην βγάλει το σφουγγαράκι, θα είναι σαν να κάνουμε βουνό. Θα γίνουμε. Αν αυτό το κάνει με πινέλο, απλά κάντε με αυτό το πινέλο. Ωραία, με αυτό το πινέλο. Μόνο αυτό θα σου πω.
Βγάζει πολύ αυτό, να ξέρεις. Ωραίο σκεπτικό ότι βάζεις illumination primer και από πάνω μου βάζεις πούδρα. Ναι, είσαι στην κόντρα. Δηλαδή πας να με γυαλίσεις και μετά μου το ματάρεις. Μπράβο. Ναι, ρε, γιατί είναι ωραίο σκεπτικό. Το συμβάφω για βίντεο κλιπ τώρα, δεν είναι συμβάφω για εκπομπή. Ναι, διαφορά. Είσαι ευχαριστημένος με αυτό που έκανες τώρα. Δεν νομίζω ότι έχω βάλει κάτι. Νομίζω ότι ήταν μια μεϊκή εικόνα αυτό που έκανα, αλλά εγώ προσπάθησα τέλος πάντων. Τώρα έχω δει κάτι που βάζω από πάνω, αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να βάλω από πάνω κάτι, γιατί δεν ξέρω τι. Τι σου βάζουν στην τηλεόραση, μόλις που σε βάφουν 25 χρόνια για να βγεις. Βάση και πούδρα μόνο μου βάζουν εμένα, γιατί εμείς οι άντρες δεν έχουμε πολλά. Ωραία. Οι άλλοι άντρες που βάζουν και απ' άλλα, δεν έχεις δει να βάζουν κάτι. Μόνο πούδρα έχεις δει να τους βάζουν. Εννοώ στη μούρη. Δεν έχεις δει make-up. Make-up, ναι, αυτό εννοώ. Α, make-up, ναι. Ωραία, βρες το make-up. Ας βάλουμε και ένα make-up. Κάτσε γιατί σήμερα βάζω. Έχεις πολλά. Περίμενε αυτό. Για να φτιάξεις το χρώμα. Εγώ δεν έχω ένα, εγώ ήταν αμυγνείο. Εσύ κάτω θέλεις. Αυτό είναι λέει matte foundation. Foundation είναι βάση. Δεν βάζουμε βάση. Η βάση είναι το make-up. Ναι. Αυτό είπα πριν, ότι βάζουμε βάση και μετά πούδρα. Αφού βάλαμε πριν βάση, θα βάλω πάλι κι άλλη βάση. Δεν έβαλες βάση πριν. Primer έβαλες. Γιατί βγαίνουν όλα αυτά τα προϊόντα, τι είναι το primer, δηλαδή γιατί δεν βάζουν ένα, δύο, τρία. Να σου πω, γιατί αυτό είναι υπερκατανάλωση. Αυτό κάνουν στις γυναίκες. Μπάστε μακιγιάζε φλουιντά. De la duration. Είμαστε πέσει τώρα, τι ξέρει, δεν έχει ιδέα. Λοιπόν, αυτό το βάζουμε πάλι στο χέρι. Έλα, μόρφα. Τι έκανε δε τώρα. Στα χέρια σου δεν ήθελε να τα βάλει. Στα χέρια μου, αλλά θέλω να τα βάλω πώς θα τα βάλω εγώ τώρα. Είναι σαν... Έλα, σε βοηθάω γιατί αυτό έχει τελειώσει. Κάνω, εντάξει, το κάνω. Έλα, το κάνω. Ευχαριστώ, ήθελα. Τώρα το βάλαμε τα αριστερά. Τα άλλα έχουν πάντως. Ωραία, θα βάλω αυτή τώρα. Έχει άλλα πράγματα τώρα εδώ. Πώς θα κάτσουν όλα αυτά, γιατί τα κάνετε όλα αυτά στα μούτρα σας. Τα κάνουμε με σωστή σειρά. Πρωτίστως. Έχω κάνει λάθος σειρά. Περίμενε. Το Primark. Το Primark. Το Primer τι. Αυτό δεν έχουμε πάρει χρήματα από το Primark. Το Primark δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Θα έρθει όμως αν μαθαίνει. Το Primer αυτό δεν το βάζουμε πρώτο. Το Primer το κάνεις πολύ σωστά. Ωραία. Άρα μετά δεν βάζουμε πούδρα. Βάζεις μετά την πούδρα. Άρα έχω κάνει μαλακές στη σειρά. Θα ξαναβάλεις, δεν πειράζει. Αυτή δουλειά θα κάνουμε δηλαδή. Θεωρείς ότι δεν έχουμε άλλη ζωή. Αυτά έχουν κανονικά για να μην τρελαίνεσαι με αυτό. Κομμάτια φέρτε αυτό εδώ. Γιατί μας έφερε το Invisible Cover Foundation. Okay. Invisible Foundation. Αφού είναι invisible, γιατί το βάζουμε. Γιατί πληρώνετε πράγματα που είναι αόρατα. Αόρατα. Αυτό το έχει πλήρω σαν σκάφο. Α, όχι, άειλα δεν είναι. Αυτό μου το έχουν στείλει συγκεκριμένα. Ωραία. High coverage, long wear, water resistant, matte finish, oil free, SPF 30. Αυτό είναι και για τον ήλιο. Λοιπόν, αυτό θα σου πω, αυτό που κάνει τώρα είναι τεχνική δαχτύλου. Τώρα αυτή ξέρω εγώ. Τι θέλω να πω. Δηλαδή, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο, αλλά αυτό το κάνουν, θυμάσαι ένα περιοδικό που μα είχαμε πάει να κάνουμε μια φωτογράφηση. Αυτή θυμάσαι που μα έβαφε με τα δάχτυλα. Ήταν πολύ εμπειρία σαν και εμένα. Την ίδια σχολή είχαμε βγάλει. Είχαμε πάει για μαλάν δύο. Γίνα λίγο προς τα μερά. Αυτή. Συγγνώμη, η κάμερα. Αυτή λοιπόν, γιατί το έκανε με τα δάχτυλα, θα σου πω. Με γιατί τα δάχτυλα γίνεται πιο ελαφρύ το μακιγιάζ. Ναι, για να μαθαίνει και τίποτα ο κόσμος. Τα δάχτυλα γίνεται πιο ελαφρύ το μακιγιάζ. Μπορείς να μην κατεβάζεις τη μύτη. Η μύτη. Άστι μου το. Τι θες να πεις για τη μύτη μου. Περίμενε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τι να πω εγώ για τη μύτη, τα λέει από μόνη της. Τρεις κουλαρίκι. Θεέ μου, γιατί με έχει κάνει τόσο χάλια από την μια αρχή. Χαρά είσαι για να πας η φίλη στην Κατερίνα στο Ρωμαίο. Σε δει μάλλον. Παιδιά, πώς είναι μπλεντάρι, καλά. Όπως σαν να έχω ύκτερο, με έχει κάνει άσπρη. Αυτά βάλουμε και άλλα πράγματα από πάνω. Ωραία, τελειώσαμε με το make-up. Τελειώσαμε. Παιδιά, το μόνο που. Αυτό μόνο θα κάνω. Ορίστε, να έχει να πλένεσαι. Ωπ, τι δες. Έλα, να σε βοηθήσω, Αστέρι. Να κάνω δουλειά γιατί. Και πες μου τώρα τι θα βάλει όσο εγώ ανοίγω. Θα βάλουμε πούδρα και μετά θα κάνουμε τα μάτια. Και εσύ να βάλεις και κονσίλερ. Εγώ θα σου πρότεινα να βάλεις τώρα κονσίλερ και μετά να βάλεις πούδρα. Το κονσίλερ. Ναι. Περίμενε, είναι και αυτό κάπου το στα. Το κονσίλερ είναι έτσι με το αυτό. Είναι κάπου στα χρώματα του make-up. Για ψάξτε το κάπου εδώ είναι. Κρύο, κρύο, πολύ κρύο. Ηρέμησε που θα μου πεις και να ζέστη. Μην μιλάς. Can't stop, can't stop. Contouring είναι αυτό. Contour λέει. Έχει και άλλο κονσίλερ τώρα εδώ αυτή μου λέγει μισή. Α, το γράφει. Concealer Serum μόνο. Αυτό μου έρθει σε Serum. Ναι, είναι πιο διάφανη η σύσταση. Επειδή είναι matte, μην τα αφήσεις πολύ ώρα πάνω, δεν θα μπορείς να το απλώσεις. Μετά θα μου κάνεις ρητίδες στα μάτια. Έλα, μωρέ, ρητίδες στα μάτια, μωρέ. Μπράβο, ξέρεις πώς να το κάνεις. Πώς, εγώ. Αλλά γελάει το κοινό. Λέει, θα κάνει το μάτι, κοίτα πάνω. Α πούμε ότι θα μπορούσε και καλύτερα, αλλά θα μπορούσε και πολύ χειρότερα. Πολύ καλά το έχει κάνει. Καλά, καβρίζει κιόλα. Δεν θα βάλω άλλο αυτό. Ένα θέλω. Δεν θέλω. Ακούω. Βάφω, κάνω θέλω. Ωραία, ό,τι θέλει. Πάμε πουδρά. Πάμε πουδρά. Πάμε πουδρά. Πούδρα είναι αυτή. Ξαναβάζω. Εδώ. Με βάζει και βάζω δύο φορέ τα ίδια πράγματα, ρε παιδιά. Ωραία. Α, τι ωραία. Πολύ ωραία. Σετάρι τώρα. Σετάρι τώρα. Μη μιλάς.
Αυτά τα πλάνα ελπίζω να τα σβήσετε μετά από δύο μήνες, να μην υπάρχουν ούτε στο ίντερνετ. Είμαι χαλιά. Όχι, εγώ. Σκέψου, κάποιος θα μπει να δει πρώτη φορά τι κάνει. Α, βάφει. Βάφει το YouTube, τι κάνεις. Εμένα με κάνεις έτσι. Εσύ ντρέπεσαι. Εσύ γιατί, σου ξεφτιλίζει το YouTube, δεν κάνεις και τίποτα άλλο. Πρέπει να κάνω και κάτι πιο σοβαρό στη ζωή μου. Σοβαρό για να κάνεις να μπορείς κιόλας. Πάμε μάτια. Πάμε, δεν πάμε. Πάμε λίγο σκιούλες. Τι σκοπό να κάνεις, θα ασχοληθείς με eyeliner και ψεύτικες βλεφαρίδες ή θα κάνεις κάποιο, ας πούμε, σκούρο. Σκιά σκούρα. Ανοίγει έτσι. Αν θες, είτε βάζεις με τα χέρια σου. Πινελάκι, παιδί, τι με τα χέρια, τι είμαστε. Είτε με ένα από αυτά. Λοιπόν, θα βάλω εδώ αυτό το αποκριάτικο. Το χύνεται. Βλέπεις, πρέπει να το κολλήσεις έτσι πάνω. Πρόσεχε, gently. Κοίτα, πάντως αν θες να πας να κάνεις μια παράσταση στο Σαμόν. Α, θα μπορούσα. Φυσικά, εννοείται. Τα φιλιά μας στην Κιάννα. Τα φιλιά μας στον Φώτη και στο Βαγγέλη. Αυτό θέλει αφαιρετικά. Θέλει λίγο λέτσι, όπως το κάνει ακριβώς. Δεν θέλει πολύ. Δεν είναι για ανοιγόκλειση εδώ λίγο. Εντάξει, δεν είναι. Νομίζω ότι δεν έχει γίνει κάτι καλύτερο ποτέ. Μια χαρά το έχεις κάνει. Ναι, για αυτό που είναι, ναι. Είσαι πάρα πολύ καλός. Φυσικά. Τελείωσες με τις σκιές ή θα βάλεις και κάποια άλλη. Περίμενε. Μπορείς να βάλεις και κάποια άλλη. Εσύ να σου άρεσε το σκούρο, είπες. Αυτό είναι σκούρο. Αυτό θα το βάλω από πάνω τώρα, πάλι ή από κάτω. Όπου θέλεις. Όπου θέλεις μπορείς να βάλεις. Να βάλω αυτό, μην ξεχνάς. Και από κάτω μπορείς να βάλεις. Ό,τι θες μπορείς να βάλεις. Από κάτω έχω δει σε κάτι βίντεο κλιπ της Κιάννας ότι βάζουν κάτι περίεργα και στις ψυχεδέλειες. Ό,τι θες. Βάλε άλλα χρώματα. Από κάτω βάλω άλλο χρώμα και το καφέ βάλω το στο βλέφαρο το κινητό, εγώ προτείνω. Δεν θέλω να βίντεο. Πιάνει και με την πρώτη τη σκιά. Θέλω να βάλω πολύ ρε στη μου. Κλείς τα μάτια. Έλα, είναι σκιά, κλείσε. Περίμενε, έχεις δει τη δεκαετία των 90's, δεν ζούσες. Κοίτα τώρα τι αυτό είσαι. Τόσο ωραία με έχει κάνει. Συγγνώμη, δεν είναι αυτό για κλιπ. Εντάξει, δεν είναι για να βγεις έξω τώρα, γιατί δεν... Είναι υπερβολικό, ναι. Αλλά μένα μου αρέσει. Περίμενε. Θα βάλω και από κάτω κάτι. Τώρα μου δεις, εμένα το μεταξύ μου λέει πριν θέλω να κάνω κάτι σκούρο, μαύρο. Βάλε ό,τι θέλεις, τόσα πράγματα έχεις. Μη γελάει το κοινό. Θέλω να βάλω, ξέρεις τι, κοριτσάκι πάνω ροζ, αγοράκι κάτω. Είναι αυτό το στερεοτυπικό βέβαια, αλλά με να μ' αρέσει. Κλείς και το άλλο. Δεν έχει να μου το κλείνεις βέβαια, γιατί το βάζω από κάτω, αλλά εντάξει. Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, κραγιόν. Τι, τόσο απλά. Τόσο απλά. Τόσο απλά. Έχεις να βάλεις αρχικά φρύδια να βάψεις, έχεις να βάλεις μάσκαρα ή... Να βάλεις και ψεύτικες βλεφαρίδες και έχεις να βάλεις σίγουρα μολύβι. Μάσκαρα. Και eyeliner. Εννοείται πως έχεις να τα βάλεις όλα αυτά. Έχω κάνει έτσι που δεν χρειάζεται eyeliner. Εγώ προτείνω να βάλεις ένα μολύβι ή eyeliner. Ένα από τα δύο πρέπει να τα χρησιμοποιήσεις. Αυτό τι είναι δηλαδή. Eyeliner. Ναι, ξέρω τι σημαίνει. Α! Ωραία, να κάνω και αφιέρωση. Θες πάνω ή κάτω ή και στα δύο. Αυτό πάνω από το φρύδι, το βάζω αυτό το βάζεις. Από κάτω. Και κάτω και πάνω το βάζουμε. Κάτω πρώτα πάμε. Έτσι ρε. Κάτσε! Γιατί μου βάφεις αυτό το σημείο! Άφησέ με να κάνω εγώ τι θέλω! Και κοίτα πάνω. Αχ, Θεέ μου! Άρχισε να το πω. Γελάτε γιατί δεν ξέρω. Είναι που έβλεπε 20 χρόνια να βάφουν οι παρουσιάστριες. Ωραίο. Είναι πολύ κακό αυτό. Μέχρι τώρα το πήγαινα πολύ ωραία. Όλα και... θα κάνει έτσι, λες και είναι παιδάκι. Όμως, άκου τώρα τι είναι. Θα κάνω μόνο το ένα. Α, ωραία! Να κάνεις το σωστά άλλο. Το άλλο μάτι. Σωστά όσο μπορείς. Κουνιέσαι γαμό. Πες μου. Ότι εγώ στα χαλάω. Αφού κουνιέσαι όλη την ώρα, δεν κάνεις σε βάψει ο άνθρωπος κανονικά. Αυτό μπορείς να κάνεις και λίγο smokey eye, αν θες λίγο να το σώσεις. Όχι, smokey δεν χρειάζεται. Δεν είναι για smokey αυτό. Smokey είναι τα σκούρα και τα πράσινα που κάνω τώρα. Αυτό δεν είναι το καρναβάλι, δεν είναι για smokey. Ωραία. Αυτή είναι η κόλλα και αυτή είναι η βλεφαρίδα. Κάνω ό,τι πιστεύεις. Βάζουμε κόλλα, τη φυσάμε, αυτό είναι το μυστικό. Μην εκτιμεύτησες. Και μετά την κολλάμε. Πάνω στη βλεφαρίδα ή πάνω στο μάτι. Κάπου στη μέση τα πράγματα είναι. Δεν την έχω βάλει καλά. Για να ξαναδούμε. Πώς είμαι. Χάλια η γάλα για μένα είναι εντάξει, αλλά... Το πιο καλό είναι αυτό που έκανε. Ναι, από πολύ μακριά, μην κάνει κοντινό, φαίνεται... Τώρα αν κολλήσει μετά στα χέρια σου πάει. Ναι, αυτό γίνεται, κολλά στα χέρια μου. Και αποφάσισε τι θα βάλεις μετά. Έχεις να βάλεις ρούζ, να κάνεις κοψίματα και να μου βάψεις και τα φρύδια. Κόλλησε. Κόλλησαν το ρολόι. Κόλλησε καλύτερα. Δεν κόλλησε τέλεια όμως, γιατί θέλει πάρα στην άκρη σου, βγάλει το μάτι να το κάνω.
Ωραία, λοιπόν. Πάμε. Ρούζ τώρα, δεν είναι ρούζ εδώ. Φρύδια. Και... φρύδια. Κοίτα, μπορεί να βάλει σκιά στα φρύδια. Αυτό κάνει, θέλει πιντ. Αυτό είναι. Τι θέλει. Μεσέσω, γιατί αν μου παίρνει κάτι. Α, τώρα ναι, τώρα κατάλαβα. Τώρα φάνηκε ένα επίκνωση. Πολύ ωραία. Τώρα είσαι Σοφία Χατζημπαντέλη. Κόλλα. Πολλά στο φρύδι. Ναι. Δεν γίνεται κάτι φοβερό. Μην ανησυχείς. Όχι και δεν γίνεται κάτι. Θα σου βάλω ένα κόλλο να σου πω πώ ήταν. Έτσι, το άλλο. Χώστο πάλι μέσα. Το χώσω, άμα το κρατάς. Πώς νιώθεις ότι είναι μια καλλιτεχνία το make-up. Είναι μια καλλιτεχνία, απλά το βλέπω ότι είναι πάρα πολύ περιττό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, βάλε και ένα πράγμα και βγες. Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, πάμε να βάλουμε ρούζ. Έλα. Ναι, άντε. Και αυτό είναι το ρούζ. Έλα. Πρόσεχε, μη λερωθείς. Πολύ ρούζ, εγώ. Ναι, νομίζω και εγώ. Κλείς το εκεί τώρα. Blend. Ναι, ναι, ηρέμησε με τα blend. Σοβαρό, ε. Χωρίς ρούζ. Δεν θα γινόταν επάνω. Προφανώς. Θα ήταν καραγκιουζιλί και όλο αυτό που έχουμε κάνει. Κάνε μου τώρα κόψιμο. Αυτά είναι για το κόψιμο. Για το κόψιμο είναι το μήλικο και τη ρόπιτα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο να μπει αυτό. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα καφέ. Θυμάσαι τι είναι το κόψιμο. Ναι, βάζει. Πάσε σημείο για να πετάγονται τα άλλα. Ναι, πρέπει να πετάγονται και να κόβονται αυτά που δεν πρέπει. Εδώ θέλει κόψιμο. Δεν θέλει εσύ κόψιμο. Εσύ είσαι αδύνατη ούτω ή άλλω. Δεν χρειάζεται κόψιμο. Αν έχει μάγουλα είναι το κόψιμο. Αυτό δεν είναι. Εγώ πρέπει να βγάλω κόψιμο. Πώς το κάνει. Ηρέμησε πώς το κάνει. Θα το μπει στο YouTube να το δει. Κάνει subscribe στο κανάλι, το δει. Τέλος, το είπε κάποιος. Πρέπει κάποιος να κάνει subscribe. Μα για να το βλέπουν, σημαίνει ότι έχουν κάνει ήδη subscribe. Επίσης πρέπει να πατάτε το κουδουνάκι για να σα πει. Αυτό είναι άχρηστο που κάναμε τώρα. Δεν προσφέρει τίποτα. Είναι μα σαν να λερώσει. Μπλένταρε το. Το είπα να το μπλεντάρει. Δεν ήξερα να σου διαλύσει τη μούρη. Το κάνει έτσι. Μπλένταρε το, όχι δύναμη. Μπλένταρε το. Το μπλένταρε εσύ. Ναι, δεν διόρθωσε βέβαια, αλλά. Βάλε μου λίγο μάσκαρα. Carbon black extra volume μάσκαρα. For dramatic extra. For dramatic. Έτσι. Και dramatic. Βεβαίως. Μιλάς και από πάνω. Προς τα πάνω το κάνουμε. Κουνιέσαι και δεν αφήνει. Τι κάνεις προς τα πάνω τη κάτω, μου λέει. Γιατί αυτή δεν είναι, αυτή τη κάτω δεν βάλαμε. Ναι, αλλά προς τα κάτω πρέπει να πάνε οι βλεφαρίδες, όχι προς τα πάνω. Προς τα πάνω πάνε πάνω. Σωστά, προς τα πάνω πάνε πάνω. Και κάτω πάνε προς τα κάτω. Έχεις ένα δίκιο. Είσαι πάρα πολύ καλός. Σαν ρολοκοτόπουλο. Ναι, αλλά σου κόψει και το μάτι. Αυτό όμως δεν βολεύει. Πρέπει να έχω δύο, τρία χέρια. Πρέπει να έχω δύο χέρια. Θα μου κάνεις και ένα κραγιόν. Έχεις πολλά. Όλα αυτά είναι lipstick. Και είναι και. Δώστε, έλα. Ξέρω να διαβάζω, ναι. Όλα αυτά είναι lipstick. Δώσ' του. Αυτό έπιασα πρώτο και αυτό μου αρέσει. Καρπουζί είναι αυτό. Κόκκινο, ξεκάθαρα. Κόκκινο δεν είναι. Κόκκινο αυτό που φοράς εδώ. Αυτό δεν είναι το ίδιο. Είναι ξεκάθαρα το ίδιο. Έχεις αχρωματοψία. Α, έτσι είναι τα κραγιόν πια, δεν είναι. Εγώ τα είχα αφήσει τα κραγιόν να είναι αλλιώς. Να του. Έχεις και τέτοιο. Τώρα πήρα αυτό. Τώρα το βάζουμε και το σχέδιο ή το απλώνουμε μετά. Ναι, να βάλω και το σχέδιο, προφανώς. Δεν θέλει να μιλάω. Παιδί μου, κάνουμε βίντεο αν δεν μιλάω. Πώς θα βγει το βίντεο, σε βλέπουν μόνο να αυτόνεσαι εδώ πέρα. Όμως θα κρίνεις αυτό που θα κάνω και αν μιλάς δεν θα βγει ωραίο. Νομίζω ότι θα μπορούσε πολύ χειρότερο να είναι, αλλά νομίζω ότι εντάξει. Πολύ ωραία. Ωραίο. Θες να μου βάλεις μήπως κάποιο γκλος από πάνω. Γκλος βέβαια, θα βάλουμε αυτό το που περίμενε. Στους άντρες τελικά είναι μύθος ότι δεν αρέσει το lip gloss ή ισχύει. Στους straight άντρες τώρα λέω. Και μια μέρα να ρωτήσουμε και μια γυναίκα που τη αρέσουν οι γυναίκες. Τελικά το γκλος, τι γίνεται με τον γκλος. Εντάξει, τώρα έδειξε αλλιώς όμως. Τι ωραία που με έχει κάνει. Άρα είναι η στιγμή που βγάζω τα κοτσιδάκια. Είμαι έτοιμη. Κοίτα, κοψίματα έχεις, ρούζ έχεις, μάτια δεν έχεις. Κάνε μου και σε τα ρέτο μου, είναι κρίμα να μην σε ταριστεί όλο αυτό. Αυτό που το βάζουν έτσι. Ναι. Στη μουρή. Ναι. Στη μουρή δεν είπες. Ναι, αλλά πες το μου, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Περίμενε, 1, 2. Για να δω. Πώς είμαι. Χαλιά. Τι, μέσα ωραίο. Μέσα το 10 πες. Αλήθεια όμως τώρα πείτε. Εδώ, το δεξί μου είναι καλύτερο από το πλάι. Όχι, μόνο τη μούρη αυτή να δεις τώρα πώς κάνει. Λοιπόν, ευχαριστώ ήτανε. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά, την άλλη φορά με βάψεις εσύ. Εγώ γέλασα πάρα πολύ. Γενικά, όταν ήμασταν ζευγάρι με το Λάμπρο. Βαφόμασταν, τρίτη, πέμπτη, σάββατο. Όχι. Και ήθελα να πω ότι πρώτη φορά βλέπω αυτή την πτυχή σου την πιο παιχνιδιάρικη και πάρα πολύ μου αρέσει. Μου ζήτησε ποτέ να σε βάψω και είπα όχι. Τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα, κάθε Τετάρτη στις 3 έχει νέο βίντεο. Θα έχει από κάτω όλα τα link με τα social media του. Ο Λάμπρος ασχολείται πάρα πολύ με τα social media, δυστυχώς. Κράζει πολύ κόσμο. Ασχολείται πάρα πολύ. Λίγο μπαίνει στο Instagram μια-δύο φορές το τρίλεπτο. Καλά. Ναι, ακριβώς αυτό. Κάνει διάφορα tweets, βρίζει κόσμο. Δεν βρίζω εγώ κόσμο στο tweet. Εγώ απλά βρίζω αυτούς που με βρίζουν. Πότε βρίζω. Και θα ξαναέρθει στο κανάλι, γράψτε μας κάτω στα σχόλια τι θέλετε να δείτε μαζί με εμένα και το Λάμπρο. Ξέρω ότι θέλετε πολύ Q&A, μου το έχετε στείλει άσχετες φορές. Θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον. Α, θα ξανάρθεις δηλαδή.
Ναι. Και ξέρεις τώρα τι θα γίνει, ε. Τι θα γίνει. Σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Ναι, όχι, όχι. Μουά! Γεια σας!